Με το δικό τους τρόπο βιώνουν τα άτομα με αυτισμό και άλλες αναπηρίες και οι οικογένειές τους τον αναγκαστικό εγκλεισμό στα σπίτια εξαιτίας της πανδημίας, όπως σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα και τον Λευτέρη Κουμαντάκη, ο διευθυντής του Κέντρου Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή. Η πολύτιμη για τη διατήρηση της ισορροπίας τους ρουτίνα έχει καταργηθεί με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί με αυτισμό, ένα παιδί με εννοητική αναπηρία, ένα παιδί με οποιαδήποτε αναπηρία που είναι αναγκασμένο να μείνει στο σπίτι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και φανταστείτε και την οικογένεια που έχει να διαχειριστεί τη δική της ψυχολογική κατάσταση μένοντας στο σπίτι και να διαχειριστεί και την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Όπως τόνισε ο κύριος Τζαμούσης, είναι σημαντικό η πολιτεία να δώσει μια ανάσα και στους φροντιστές των ατόμων με αναπηρία. Στον αριθμό τηλεφώνου όπου παίρνουμε, στέλνουμε μήνυμα για να μπορούμε να βγούμε, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα να επιλέξεις ότι θέλω να βγάλω ένα παιδί με αναπηρία βόλτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και απολογούμε και εγώ ίδιος, γιατί μέσα σε όλες αυτές τις κατηγορίες η αλήθεια είναι, και με φόντο βέβαια σήμερα την Παγκόσμια ημέρα, δεν το είχα διαπιστώσει. Δεν το είχα διαπιστώσει και ειλικρινά ερχόμαστε αντιμέτωποι τώρα με μια δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν έρθει νωρίτερα οι οικογένειες ατόμων με αναπηρία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τζαμούση. Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, έχετε βέβαια, πάρει απάντηση. Έχουμε κάνει, τι σας έχουν πει. Κάνει. Το συζητάει η Επιτροπή, υπό ναι, τον κύριο Τσιόδρα. Η ενημέρωσή μας το συζητάει. Περιμένουμε. Προς το παρόν, εμείς δίνουμε την οδηγία και αυτό ας μας καταλογιστεί να χρησιμοποιούν το 4. Ναι, τον αριθμό 4 λοιπόν. Ναι, στο μήνυμα στο 13033 το οποίο στέλνουμε. Ναι, παροχή 4, παροχή βοήθεια σε άτομο που έχει ανάγκη. Ναι. Διότι πραγματικά δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά και αυτό είναι ημίμετρο, διότι φανταστείτε την οικογένεια που έχει ένα παιδί στο σπίτι, ναι, να είναι αναγκασμένη η ίδια να το βγάλει έξω και να μην έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πάρει, να το πάει μία βόλτα για να μπορέσει και αυτός ή αυτή, η μητέρα, ο πατέρας, ναι, να μείνουν και αυτοί λίγο μόνοι να μπορέσουν να διαχειριστούν τον εγκλεισμό τους στο σπίτι. Την ίδια ώρα ο διευθυντής του Κέντρου Ειδικών Παιδιών σημείωσε την ανάγκη οι Δήμοι να συνδράμουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Θα ναι, θέλαμε οι Δήμοι και ο Δήμος Ηρακλείου να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, να δούμε, να σχεδιάσουμε κάποιες δράσεις που να αφορούν τη βοήθεια της οικογένειας που έχει ένα άτομο με αναπηρία. Ναι. Λαμβάνοντας όλα φυσικά τα μέτρα προστασίας κτλ. Έχουμε προτάσεις. Δυστυχώς και ο Δήμος μας έδειξε μειωμένα αντανακλαστικά σε αυτή τη κατηγορία των συμπολιτών μας.